Κυρίες και κύριοι, στη δεύτερη πολιτική μας συζήτηση κατευθείαν με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Καλησπέρα σας, κύριε Γιαννούλη. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και χρόνια πολλά στη μισή Ελλάδα, κύριε Μακρυπώνη. Έτσι, έτσι. Εγώ σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Κύριε Γιαννούλη, σας κατηγορούν από την κυβέρνηση ότι μιλώντας για το θέμα της εκπεριτροπής εργασίας, ότι εάν δεν γινόταν αυτό, θα έπρεπε οι επιχειρήσεις να κάνουν μαζικές απολύσεις. Γίνονται όλα μαζί. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο τζίρος σε πάρα πολλές επιχειρήσεις θα είναι 20, 30, 50, 70% κάτω, σε όσες παραμείνουν ανοιχτές τέλος πάντων. Πώς περιμένετε να κρατήσουν όλους τους εργαζόμενους ή να τους πληρώνουν με τον ίδιο τρόπο, αλήθεια? Δυστυχώς, κύριε Μελιγκόν, είμαστε στη δυσάρεστη θέση να εμφανιζόμαστε με υψηλούς τόνους, αλλά πραγματικά ειλικρινείς τόνους, ανήσυχοι και με αγωνία για αυτό που σηματοδοτεί η χθεσινή κενή περιεχομένου και με πολλές αντιφάσεις και με πολλές υποσχέσεις που δύσκολα θα εφαρμοστούν από την πλευρά του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη. Πραγματικά είναι μια εξίσωση που μόνο οι συγγραφείς του χθεσινού προγράμματος μπορούν να μας την εξηγήσουν πώς θα αντιστοιχιστεί στην πραγματική οικονομία. Ξέρετε όμως τι θέλω να παρατηρήσω. Λυπάμαι πραγματικά, γιατί πέρα από όλα τα άλλα, ενώ μας θλίβει, μας απογοητεύει η προσπάθεια, η κάθε παραβατικότητα να μετατραπεί σε κανονικότητα. Για παράδειγμα αυτό που έγινε χθες στη Βουλή. Μας απογοητεύει η προσπάθεια ότι λέγονται μισόλογα ή εναλλάσσιτη επιχειρηματολογία της Νέας Δημοκρατίας υιοθέτησαν τώρα εσχάτως τον όρο επιδότηση εργασίας αντί για επιδόματα ανεργίας. Όταν το λέγαμε εδώ και δύο μήνες από τις αρχές Απριλίου, εισπράτταμε το χλεβασμό της κυβέρνησης. Δεν πειράζει. Αυτό που με ενοχλεί πραγματικά είναι όταν υποτιμούν την νοημοσύνη μας. Και δεν θα σταθώ στο εύστοχο σχόλιο που κάνατε για τον κύριο Πέτσα ή για τον κύριο Βρούτσι, γιατί προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν υπάρχει απώλεια εισοδήματος, αλλά υπάρχει απώλεια εισοδήματος. Δηλαδή υποτιμούν την νοημοσύνη μας με προκλητικό τρόπο. Αυτό όμως που δεν μπορώ να συγχωρέσω είναι ότι στο διάγγελμά του, στην ομιλία του, στη δήλωσή του ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος απολαμβάνει τόσο μεγάλη δημοφιλία, όπως έλεγε πριν ο κ. Λαζαρίδης, και πραγματικά εμπνέει, όπως ακούω, τους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, υποστήριξε. Οι δημοσκοπήσεις τον επιβεβαιώνουν τον κύριο Λαζαρίδη προς αυτό, έτσι. Να είμαστε καθαροί, το βλέπουμε να γίνεται. Μπορεί να έχουμε κάποιες ερμηνείες γι' αυτό ο καθένας τη δικιά του, αλλά ότι υπάρχει μια δημοσκοπική υπεροχή, φαντάζομαι δεν το αμφισβητείτε. Δεν το αμφισβητώ, ούτε θα αμφισβητήσω και τις εταιρείες των δημοσκοπήσεων. Απλά αμφισβητώ το πόσο ενημερωμένοι είναι οι πολίτες που απαντούν σε ερωτήματα πολλές φορές σχεδιασμένα έτσι ώστε η απάντηση να είναι σχεδόν μονόδρομος. Κλείνω την παρένθεση. Είναι μια ένσταση που την έχω και ως επαγγελματίας. Όταν λοιπόν στην ομιλία Μητσοτάκη λέγεται με στόμφο, σε προσωπικό τόνο, ότι θα φροντίσω τους ανθρώπους της εστίασης, του τουρισμού, του πολιτισμού, θα τους φροντίσω προσωπικά. Και λίγα λεπτά αργότερα ανακαλύπτουμε ότι η φροντίδα για τους ανθρώπους του πολιτισμού είναι η μείωση του ΦΠΑ στους θερινούς κινηματογράφους. Αυτό, κύριε Μελιγκόνη, υποτιμά την νοημοσύνη μου. Είναι ενδεικτικό. Μπαίνουμε τώρα σε πιο ουσιαστικά ζητήματα. Ερώτηση κρίσεως υπαρξιακή. Μπορεί να είναι καλύτερο αυτό το πρόγραμμα, το οικονομικό πρόγραμμα, για να λειτουργήσει ως ανάχωμα στην έκρηξη της ανεργίας και στην ύφεση? Η απάντηση είναι μπορεί, και υπάρχει και στο Μένουμε Όρθιοι και στο επικαιροποιημένο πρόγραμμα που θα δοθεί στη δημοσιότητα από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί δεν το θέλουνε? Γιατί προφανώς στο πίσω μέρος του μυαλού τους έχουν κάτι που δεν έχει σχέση με τη σωτηρία της χώρας ή του λαού ή την αποτροπή της βαθιάς φτώχειας. Έχουν κάποια πολιτικά σενάρια τα οποία φαίνεται ότι με αυτό το πρόγραμμα ενισχύονται και βοηθούνται. Εγώ ρωτάω πολύ απλά, γιατί προφανώς θέλουν να παίξουν και με το συνέστημα αλλά και με τις εκλογικές διαδικασίες, από ό,τι καταλαβαίνω. Πάντως, εάν ήθελαν να κάνουν εκλογές, θα τους κατηγορούσατε για το αντίθετο. Δηλαδή, θέλω να πω, θα λέγανε στα ικούρα δώστα όλα. Δεν θα λέγατε κι εσείς ότι τα δίνουν όλα με το σταγονόμετρο. Αυτός πάει να κάνει εκλογές, δεν είναι πολλά. Εδώ είναι ο πολιτικός στοιχοδιοκτισμός, κύριε Μελιγκόνη. Γιατί υπάρχουν λεπτομέρειες που αποκαλύπτουν τα δεύτερα και τρίτα σενάρια του μυαλού τους. Βάζουν ως ορίζοντα των μέτρων το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Αναρωτιέμαι, γιατί όχι το Δεκέμβριο?
Βάζουν, για παράδειγμα, χρονικά περιθώρια αναπροσαρμογής, αναθεώρησης, επαναδιαπραγμάτευσης και επανακρίσης των μέτρων. Ναι. Γιατί όχι μέχρι τον Δεκέμβριο, που είναι ηλίου φαϊνότερο ότι αυτή η κρίση το Σεπτέμβριο μάλλον θα αρχίζει να δείχνει τα δόντια της. Mm-hmm. Και ερωτήσεις απλές που αφορούν τους πολίτες. Γιατί 30 εκατομμύρια κοινωνικός τουρισμός και όχι 1 δισεκατομμύριο όπως προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί εικονικές χρηματοδοτήσεις άειλες, δεν ξέρω αν είναι ως όρος άνευρες σε σχέση με το ευρώ, αστειεύομαι, εικονικά χρήματα. Τα πραγματικά χρήματα, αν δεν κάνω λάθος, είναι κοντά στα 8 δισεκατομμύρια και μετατρέπονται σε 24 δισεκατομμύρια. Εάν υπήρχαν πόροι και υπάρχουν και χρηματοδοτικά εργαλεία σε πραγματικό μέγεθος, σε πραγματική οντότητα 24 δισεκατομμυρίων, η ύφεση και η ανεργία δεν θα ήταν ο Αρμαγεδόνας που μας περιμένει το Σεπτέμβριο. Και δεν το λέμε με ικανοποίηση. Προσπαθούμε να πείσουμε την κοινωνία από τα ελάχιστα βήματα που έχουμε, γιατί δεν προλαβαίνουν οι παρελάσεις των υπουργών και των υπουργών κάθε μέρα από την δημόσια συζήτηση, να τους πούμε ότι κανείς δεν επιθυμεί την καταστροφή αυτής της χώρας. Κανείς δεν θέλει να ξαναζήσουμε εικόνες του 11, του 12 και του 13. Ας μας πούν όμως πώς θα το αποτρέψουν όταν ο Υπουργός Ανάπτυξης, κύριε Μελιγκόνη, για όνομα του Θεού, ο Υπουργός Ανάπτυξης, την ώρα που το δεύτερο οξυγόνο για την αγορά είναι η χρηματοδότηση μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δυσκολεύονται να προσεγγίσουν το τραπεζικό σύστημα, ο Υπουργός Ανάπτυξης σχεδόν παρακαλάει γονιπετής τους τραπεζίτες σε δημόσια συνέντευξη τύπου να δείξουν ανοχή ως προς τις διαδικασίες. Μπορεί να αντιληφθεί ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι όταν θα πηγαίνει στον κισέ της τράπεζας, θα έχουν σβήσει τα φώτα και οι κάμερες στον κύριο Γεωργιάδη και ο διευθυντής ή ο υπάλληλος θα εκτελεί τις εντολές της τραπέζης που είναι μέχρι και τι ομάδα αίματος έχει η μητέρα σου. Έλεος, μην υποτιμούν την νοημοσύνη, μην παίζουν και με τις αντοχές του ελληνικού λαού. Σε μια δεκαετία, δύο καταστροφές δεν μπορούν να μην αποτελούν εκτός από οικονομικό και βαθύτατα κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Κύριε Γιαννούλη, μια που πήγαμε στις επιχειρήσεις και είχαμε και άλλες δηλώσεις σήμερα από τον κύριο Γεωργιάδη ότι θα φροντίσει για την Αιτία. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν τον προλαβαίνουμε. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω πώς αντιμετωπίζετε εσείς το θέμα της Αιτία. Υπάρχουν δηλαδή κάποιοι οι οποίοι λένε ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί ως οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι που λένε ότι εξυπηρετεί την άγονη γραμμή, ότι de facto έχει γίνει ο εθνικός μας αερομεταφορέας κλπ. Εσείς τι απαντάτε σε όλα αυτά, πώς το αντιμετωπίζετε το θέμα? Εγώ, κύριε Μελιγκόνη, θα σας πω ότι οι αερομεταφορές στην Ελλάδα έχουν ιστορία, προϊστορία, με υπογραφή Κωστή Χατζηδάκη. Πριν μπω στην Αιτζίαν, θέλω να θυμίσω όλα αυτά τα πομπόδι, τις πομφόλιγες που έλεγαν όταν ξεπουλούσαν μπιτ παρά την Ολυμπιακή για να προστατεύσουν τα δημόσια οικονομικά. Και η ιδιωτικοποίηση της Ολυμπιακής απέτυχε και επιπλέον φόρτωσε τα δημόσια οικονομικά και φτάσαμε στο ολιγοπόλιο, σχεδόν μονοπόλιο της Αιτζίαν. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Είναι όμως μια μεγάλη αεροπορική εταιρεία, είναι μια αξιόπιστη πανευρωπαϊκά και παγκόσμια αεροπορική εταιρεία και είναι και ο μονόδρομος των αερομεταφορών στην Ελλάδα και η σύνδεση της Ελλάδας με το εξωτερικό. Και βέβαια με χιλιάδες εργαζόμενους που παρακολουθούν με αγωνία τις εξελίξεις. Τι γίνεται όμως? Ανάλογα εγχειρήματα με βάση αυτό που εξήγηλε ο κύριος Γεωργιάδης γίνονται και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Γίνονται στην Γερμανία, για παράδειγμα, με το Lufthansa. Το μεγαθύριο Lufthansa με 9 δισεκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος. Με ποια διαφορά όμως? Εδώ δαιμονοποιούμε την παρουσία του δημόσιου ελέγχου σε μια ιδιωτική εταιρεία. Σε αυτές τις συνθήκες τη δαιμονοποιούμε, θέλοντας να επιβάλλουμε το πρότυπο που λέει ναι, θα ενισχύσουμε την Αιτζίαν και καλώς να την ενισχύσουμε για να διατηρήσουμε τις αερομεταφορές ζωντανές στην Ελλάδα, για να διατηρήσουμε και τους εργαζόμενους. Αλλά δεν μπορεί να ισχύει το γεγονός ότι ένας σημαντικός νέος μέτοχος δεν θα μπορεί να έχει δικαίωμα στην διαχείριση της εταιρείας λόγω και συμμετοχή σε κάποιες αποφάσεις. Και ξέρετε γιατί? Γιατί θα αρχίσουν τώρα να μας επιστρέφουν στο πρότυπο, στον κανιβαλισμό και στο στερεότυπο, κατά τα άλλα ο κ. Μητσοτάκης είναι και κατά των στερεότυπων, ότι η δημόσια παρουσία στην Αιτζίαν ίσως εξφυλίσει την επιχειρηματική της υπόσταση. Μα καλά αστειεύονται. Θα καταβληθούν δημόσια χρήματα σε μια εταιρεία
καθόλου αξιόπιστοι και αξιόλογοι και το δημόσιο θα κάθεται να παρατηρεί από μακριά, μην τυχόν και θίξουμε τα κεκτημένα των ιδιοκτητών της εταιρείας. Συνεργατικά μπορεί να γίνει. Κύριε Γιαννούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.